Για σχέση και σήμερα έχουμε ακόμα ένα βίντεο και σήμερα θα κάνουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Θα συγκρίνουμε 4 διαφορετικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα για να δούμε ποιο τρέχει πιο γρήγορα με περισσότερη ταχύτητα ένα πρόγραμμα. Το οποίο θα σας πω τώρα. Θα κάνει μέσα σε ένα loop 10.000 φορές, 10.000 φορών. Θα βλέπει τη τιμή των εισιτήρων, δηλαδή θα διαβάζει τη τιμή των εισιτήρων και θα βρίσκει τη μέση τιμή αυτών. Αυτό το πρόγραμμα θα το τρέξουμε στη Python, στη RobotC, στο κλασικό πρόγραμμα των Mindstorm και στο καινούργιο που είναι διαθέσιμο μόνο για Mac. Τώρα πάμε να δούμε για την Python. Ωραία, εδώ είναι το πρόγραμμα της Python και θα ήθελα να σημειώσω ότι δεν είναι MicroPython, είναι Ev3dev Python και θα σας δείξω τώρα πώς δουλεύει. Εδώ πέρα βλέπουμε input 3 και ότι είναι color reflect, ότι ο δεξής θύρας πάει εκεί και το ίδιο κάνουμε και για τον αριστερό. Εδώ έχουμε το loop 10.000 ώρες. Βλέπει τον αριστερό αισθητήρα και τον δεξί αισθητήρα, βλέπει τη τιμή τους και βρίσκει το average. Και τέλος το τυπώνει εδώ πέρα. Για να το δοκιμάσουμε, debug, start debugging. Ωραία, τέλειωσε, έκανε 42,2 δεύτερα. Πάμε να το δοκιμάσουμε άλλες δύο φορές. Πάλι ας το κάνουμε λίγο πιο γρήγορα. Ωραία, 43 δεύτερα έκανε. Και ας το δοκιμάσουμε άλλη μια τελευταία φορά. Σαν την πάκι και πάλι. Ωραία, 41 δεύτερα. Ωραία, πάμε στην επόμενη γλώσσα τώρα. Φύγαμε από την Python, μπήκαμε στο κλασικό πρόγραμμα της LEGO Mindstorms και εδώ πέρα ουσιαστικά βλέπει τον color sensor το 3, port 3, port 2, βρίσκει το average και αυτό το κάνει 10.000 φορές. Ωραία, για να το δούμε. Ωραία, από ό,τι βλέπετε. 2.947. Ωραία, τώρα ας το ξανατρέξουμε. .2874 σε σχέση με την Python είναι πολύ μικρότερο, πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσά τους, και .2853. Ωραία, αυτό είναι το πρόγραμμα και εδώ πέρα είναι test variable και ουσιαστικά διαβάζει τις δύο τιμές των αισθητήρων σε reflected light και εδώ πέρα βρίσκει το average. Αυτό το κάνει 10.000 φορές. Ας δούμε τώρα το πρόγραμμα, για να δούμε. .2974 είναι περίπου 3 δευτερόλεπτα συνολικά. Ωραία, για να δούμε τώρα και το τελευταίο, τη RobotC. Αυτή είναι η τελευταία γλώσσα προγραμματισμού, είναι η RobotC και είναι παρόμοια με την Python. Από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα έχουμε το for, δηλαδή το loop, 10.000 φορές. Εδώ πέρα είναι πόσο το reflected light, intensity. Εδώ πέρα είναι το average και εδώ το γράφουμε πάνω στην οθόνη. Τώρα ας το δοκιμάσουμε, το κάνουμε πρώτα compile και μετά download. Start και πάμε. Ωραία, από ό,τι βλέπετε αυτά είναι 357, αλλά στην πραγματικότητα είναι milliseconds, οπότε είναι 0,357 δευτερόλεπτα. Οπότε η RobotC, είναι πολύ πιο γρήγορη από τα υπόλοιπα. Ας το τρέξουμε κι άλλη φορά. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε πάλι 348 milliseconds. Και άλλη μια τελευταία, 347. Επομένως τώρα ας τις συγκρίνουμε όλες αυτές τις γλώσσες
Ωραία, αυτό ήταν το βίντεο. Η πιο γρήγορη μακράν ήταν η RobotC που έκανε 0,360 περίπου. Μετά πάει το πρόγραμμα το κλασικό που είχε σχεδόν ίδιο χρόνο με το καινούριο της MacBook. Περίπου 2700 με 2900. Και τέλος η Python που έκανε 38 δεύτερα, δικαιολογημένα γιατί δεν είναι compiled γλώσσα. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε στα comments μήπως θέλετε να φτιάξω άλλο ένα βίντεο. Γράψτε τι θέλετε ή κάποια βοήθεια άμα θέλετε. Αυτά, γεια σας.